κατάσταση στην Ινδονησία είναι τραγική. Η ρουπία και οι μετοχές, τις ελεγχόμενες από την οικογένεια Σουχάρ το βιομηχανίας, πέφτουν συνεχώς και οι ξένες χώρες συνιστούν τους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Τζακάρτα. Σε μια συμβολική κίνηση εναντίον των Κινέζων που ελέγχουν το εμπόριο της χώρας, οργισμένοι διαδηλωτές έκαψαν σήμερα στην Τζακάρτα το σπίτι του πλουσιότερου ανθρώπου της χώρας, Λιμ Σιόε Λονγκ, 5 αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον περίβολο του σπιτιού και φωτογραφίες της οικογένειάς του. Διαδηλωτές έκαψαν επίσης κτίρια τα οποία ανήκουν σε εταιρείες της οικογένειας Σουχάρτο και των φίλων του Προέδρου. Έξαλλοι φοιτητές και εργάτες έσπαγαν, λελατούσαν τράπεζες, υπερκαταστήματα, καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Χιλιάδες φοιτητές που πραγματοποίησαν την καθημερινή πλέον διαδήλωση στο Πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες άνοιξαν πύρα. Για πρώτη φορά έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους και τη θωρακισμένα του στρατού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία συνέστησαν στις αρχές Ινδονησίας αυτοσυγκράτηση. Η Ρωσία εξέφρασε φόβους για επέκταση των ταραχών και έκανε έκκληση για ειρηνική διευθέτηση των προβλημάτων. Ο πρόεδρος Σουχάρτο από την πλευρά του φαίνεται, σύμφωνα με δηλώσεις του στην Αίγυπτο, έτοιμος να παραιτηθεί, αλλά με συνταγματικά μέσα, γεγονός που δείχνει, σύμφωνα με τους αναλυτές, ότι δεν βιάζεται να εγκαταλείψει την εξουσία. Η Βουλή της Ινδονησίας, που αποτελείται από 1.000 άτομα, τον εξέλεξε για μια ακόμη φορά τον περασμένο Μάρτιο. Η θητεία του λήγει το 2003. Η αντιπολίτευση δεν έχει καμία δύναμη και ουσιαστικά ο μόνος που μπορεί να τον αντικαταστήσει στην εξουσία είναι ο αρχηγός του στρατού. Αρχηγός των πανίσχυρων ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας είναι ο στρατηγός Βιράντο, 51 χρόνων, πιστός συνεργάτης του Ινδονήσιου Πρόεδρου.